Καλησπέρα σα, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή και ειδικά του δύο φίλου μου, του Γιάννηδε, που με καλέσαν απόψε για να μιλήσω. Ο τίτλο που μου δώσαν είναι: Πρέπει να αναμένονται και άλλα, άλλε μελέτε για να επηρεαστούν οι κατευθύνσει οδηγίε. Ε, εκ των πραγμάτων, κάποια πράγματα έχουν ακουστεί. Θα τα ξαναπώ όσο μπορώ πιο περιληπτικά για να συνδέσω την ομιλία. Ε, Όπω γνωρίζουμε, ο διαβήτη σχετίζεται με πολλέ επιπλοκέ, κύριε επιπλοκέ οι μακροαγκιακέ, αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, καρδιαγκιακή νόσο, περιφερική αρτηριακή νόσο και οι μικροαγκιακέ, φλουστροειδοπάθεια, ανευροπάθεια και διαβητική νευροπάθεια. Τα ωφέλη του γλυκαιμικού ελέγχου φάνηκαν από την QKPDS ότι ειδικά στι μικροαγκιακέ επιπλοκέ αλλά και στι μακροαγκιακέ λιγότερο ήταν σαφέστατα. Και αυτό που είπε και η κυρία Λαμπαδιάρη είναι το κληρονομικό αποτέλεσμα δηλαδή όσο πιο γρήγορα το ρυθμίσουμε στην αρχή αυτό η καλή ρύθμιση στην αρχή θα τον κρατήσει μέχρι το τέλος και μας τα έδειξε η UKPDS δέκα ε, χρόνια μετά όταν ε, ε, ξαναμαζέψαν και αναλύσαν τα περιστατικά. Αυτό εδώ το κληρονομικό ε, αποτέλεσμα ήταν αυτό που βοήθησε. Αν δεν μας έφτανε, όμως, ε, η καλή γλυκεμική ρύθμιση, θέλαμε ακόμα καλύτερη γλυκεμική ρύθμιση. Ε, η συσχέτιση του, του πολύ καλού γλυκεμικού ελέγχου ε, και η βελτίωση του καρδιαγγειακού κινδύνου δεν είναι ακριβώς τόσο ξεκάθαρη. Πρόσφατες μελέτες σε του γλυκαιμικού ελέγχου έδειξαν ότι είτε στον αφορά την AVDT, την μελέτη, είτε καμία επίπτωση στη συχνότητα καρδιαγιακών συμβαμάτων ή θανάτου, Άτομα όμω με διαβήτη μικρότερα από 12 ετών είχαν όφελο από την εντατική γλυκαιμική ρύθμιση, ενώ άτομα με μεγαλύτερη διάρκεια διαβήτη δεν είχαν όφελο. Όσον αφορά για την advance ε, advanced μελέτη, καμία ε, ε, δραστική επίδραση σε κύρια καρδιαγιακά σημάματα, καρδιαγιακό θάνατο ή θάνατο από οποιαδήποτε αιτία. Ο κίνδυνο μικροαγκιακών επιπλοκών σχετίζεται με τη διάρκεια διαβήτου, αλλά με μεγαλύτερο κίνδυνο στου νεότερου ασθενεί με μεγαλύτερη διάρκεια και όσον αφορά τη μείωση τη επίπτωση των αντιφόρων ε, 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 εφραγμάτων ή αυξημένη θνητότητα από την Άρκορτ, ήταν αυτό που μα φόβησε ακόμα περισσότερο. Και αυτό που είπε και ο κύριο Μιγδάλη προηγουμένω, ότι το όφελο από τη ρύθμιση των λιπηδίων και τη αρτηριακή πίεση ήταν σημαντικά μεγαλύτερο ε, από αυτό που προκύπτει από την γλυκαιμική ρύθμιση σε αυτέ τι μελέτε. Και βέβαια η μεγάλη επίπτωση και στην ε, ε ACORT, αλλά και στην ABDT των υπογλυκαιμικών επεισοδίων ήταν αυτό που επιδίνωσε ω φαίνεται τα καρδιαγκιακά συμβάματα. Άρα ο επιδιωκόμενος στόχος κατά τη ρύθμιση της γλυκαιμίας του σαχαρόδι διαβήτη, που είναι η επίτευξη και η διατήρηση της γλυκοζηλειωμένης με μείωση των διακοιμάσεων της γλυκόσης για την επίτευξή του φαίνεται ότι δεν αλλάζει μέχρι στιγμή και στις επόμενες κατευθύρες οδηγίες. Για τους περισσότερους κάτω από 7, για νοδιαγνωσμένους ασθενείς χωρίς επιπλοκέ και χωρίς συνοσυρότητες το 6,5 και για ασθενείς που έχουν Φυσιολογικέ, προσπαθούμε τη διατήρησή του, δηλαδή προσπαθούμε ε, να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Για ασθενεί όμω με σημαντικέ συνοσηρότητε και μικρό προσδόκιμο επιβίωση, ε, είμαστε πιο ελαστικοί που μπορούμε να κρατήσουμε τη κλικοζηλιομένη μέχρι το 7,9. Οι πιθανέ αιτίε τώρα στην αποτυχία μείωση των μακριαγκιακών επιπλοκών με την επιθετική αντιμετώπιση τη ε, ε, υπεργλικεμία ίσως να επεμβαίνουμε πολύ αργά. Και να έχουμε κακή μεταβολική μνήμη, δηλαδή αφήνουμε αδιάγνωστου του ασθενεί μα και δεν του δίνουμε την κατάλληλη αγωγή ευθύ εξ αρχή. σω γιατί επεμβαίνουμε για μικρό χρονικό διάστημα ή επεμβαίνουμε με λάθο τρόπο, με διαφορετικού υπογλυκεμικού παράγοντε που θα έπρεπε ε, να έχουμε δώσει. Η στρατηγική μείωση τη υπεργλυκεμία πρέπει ε, να αποφεύγονται οι υπογλυκεμίε, η αύξηση σωματικού βάρου και οποιοδήποτε άλλε ανεπιθύμητε ενέργειε. Από το 1993 τη η μέχρι σήμερα με όλες αυτές τις μελέτες που α, α, έγιναν όσον αφορά τη ε, διαχείριση και τους γλυκαιμικούς στόχους στον διαβήτη θέτουν μια αλλαγή θεραπευτικής στρατηγικής. Όσο πιο γρήγορα η διάγνωση, πολύ σημαντικό. Πρώιμη έναρξη φαρμακευτικής θεραπείας. Εντατικοποίηση της θεραπείας όσο το δυνατόν πιο σύντομα πριν την έναρξη των επιπλοκών και κυρίως των καρδιακιακών. Και τέλο, πολύ, παραγωγική αντιμετώπιση. Μην ξεχνάμε να ρυθμίσουμε την αρτηριακή πίεση, την παχυσαρκία και τη δυσλιπιδεμία. Αυτέ είναι οι κατευθύνσει οδηγίε, οι οποίε και το 2013 και το 2015 παραμένουν. Περιμένουμε τι καινούργιε τώρα που θα βγουν τον επόμενο μήνα. Βλέπετε το πρώτο στάδιο, η Metformini έχει πάρει την ε, την πρωτοκαθεδρία και από εκεί και πέρα οι διαφορε συνδυασμού, σουλφονιωρίες, γλυταζόνι, την glt GLT2, GLP1 και η και ο τριπλός συνδυασμό. και στο τέλος βασική ινσουλίνη και από εκεί και πέρα διαφοροί παράγοντες. Η μετφορμίνη έχει δείξει από την UKPDS τη μείωση των μακροαγκιακών ε, επεισοδίων σε αυτή την υποομάδα, σε αυτά τα ποσοστά που βλέπετε που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Με τα αναλύσεις που γίνανε, γιατί δεν υπάρχουν μελέτες για τα παλαιά φάρμακα, για την ε, αν έχουν ή όχι, η χρήση τους... Με καμπύλε θνησιμότητα που βλέπετε εδώ σε μεγάλα uh, registry. Φαίνεται την πρωτοκαρθεδία να την παίρνει η μετφορμίνη και από εκεί πέρα αναλύοντα τι υπόλοιπε σουλφωνινουρίε συγκριτικά με τον ολικό θάνατο, τον καρδιαγκιακό ε, το θάνατο, φαίνεται ότι η γλυκλαζίδη είναι αυτή από τις σουλφονινουρίες που έχει το μικρότερο κίνδυνο συγκριτικά και πλησιάζει. Προ την ε, μετφορμίνη, βλέπετε σε αυτέ τι καμπύλε, πολλέ φορέ ίσω να την περνάει και όλε. Συγκριτικά, η γλυκλαζίδη με τι άλλε ολφωνιόλε έχει μια ουδέτερη επίδραση στη συνολική θνησιμότητα κάθε αιτιολογία και την καρδιακιακή θνησιμότητα. Και αυτό το έδειξε η Advance και η Advance On πέντε χρόνια μετά, που ξαναπήρανε αυτά τα άτομα που είχαν φύγει πλέον στην ε, πρωτοβάθμια φροντίδα Αγία πέραν από την, ε, ε, τον εγκλωβισμό τη μελέτη Advance αλλά και η νεφρική, η μείωση της ανάπτυξης στην νεφρική νόσου, βλέπετε πόσο διατηρήθηκε το αποτέλεσμα και στην Advance On. Περνώντας στην πιογλυταζόνη, η μελέτη Proactive, την ακούσατε προηγουμένως, μείωσε το σχετικό κίνδυνο εμφάνιση ενός καρδιαγκιακού επεισοδίου, χωρίς να είναι όμως στατιστικό σημαντικό. Δευτερογενώς, η πρόληψη των μακροαγκιακών επεισοδίων μειώθηκε κατά 16% χωρίς να είναι στατιστικά σημαντική. Μείωσε όμω τον κίνδυνο εμφάνιση θανατηφόρου ή μία φράγματο με προηγούμενο έφραγμα μυοκαρδίου 28% στατιστικό σημαντικό. Το κίνδυνο εμφάνιση θανατηφόρου ή αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο με προηγούμενο ΑΕ 47% και τα ισχυμικά επεισόδια ήταν και σε όλα στατιστικά σημαντικά. Υπάρχει όμω μια αύξηση τη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια στατιστικό σημαντική, ενώ δεν υπήρχε καμία διαφορά στου θανάτου με ή χωρί καρδιακή ανεπάρκεια κατά την έναρξη και το δεύτερο αποτέλεσμα που ε, ε, έδειξε η ανάλυση της Proactive είναι ότι ε, τα αποτελέσματα σε καρδιαγγειακά συμβάματα σε ασθενείς διαβητικούς που είχαν ήδη χρόνια νεφρική νόση, νόσο και στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο και στο δευτερογενές αλλά και στη θνητότητα ήταν υπέρ της ε, ε, ποιόγλιταζόνης σχετίστηκε με σημαντικά λιγότερα συμβάματα στου κύριου δευτερεύοντε καταληκτικά σημεία σε ασθενεί με σακχαρώδη διαβήτη και χρόνια νεφρική νόσος ανεξάρτητα από τα επίπεδα τη νεφρική ανεπάρκειας. Και ε, έξι χρόνια μετά, πολύ πρόσφατη, ε, ένα follow-up που έγινε στα περιστατικά αυτά, βλέπετε ότι δεν αλλάζει όλα αυτά τα χρόνια η μείωση του πρωτογενού τελικού σημείου. Και φτάνουμε στου DPP4. Εδώ είναι ο σχεδιασμό των τριών μεγάλων μελετών, τη Examin, τη Sabor TEAM και τη TECOS. Βλέπετε ότι η διαφορά του κυρίω δεν ήταν στα περιστατικά τα οποία περιελήφθησαν, ήταν κυρίω στο, στο μέσο όρο ε, διάρκεια των μελετών. Και όσον αφορά για τα κύρια καταλεκτικά σημεία, ε, της, όσον αφορά την καρδιακή ε, ασφάλεια, ε, αυτά εδώ που βλέπετε, το έμφραγμά το αγιακό κεφαλικό επεισόδιο και τους καρδιαγιακούς θανάτους φάνηκαν ότι και στις τρεις μελέτες δεν υπήρχε μη κατωτερότητα αλλά δεν υπήρχε και ανωτερότητα. Αυτό όμως που φάνηκε, φάνηκε ειδικά στη Σέιφων με τη σαξαγλυπτίνη, μια αύξηση 27% της νοσηλείας για καρδιακή ανυπάρκεια και μια τάση για την α, άλλο γλυπτίνη ενώ όσον αφορά για την τέκος δεν υπήρχε με την σύτα καμία διαφορά όσον αφορά τι νοσηλίε για καρδιακή ανεπάρκεια. Η ανάλυση και ο φόβο που έγινε, ειδικά με την αλλογλυπτίνη, είναι ότι φάνηκε ότι υπήρχε μεγαλύτερη αύξηση νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια στα άτομα που ήταν χωρί ιστορικό καρδιακή ανεπάρκειας που μπήκαν στη μελέτη. Όσον αφορά για τη βιλταγλυπτίνη, είτε για το ο, αν υπάρχει καρδιακιακός κίνδυνος Είτε για την αύξηση τη καρδιακή ανεπάρκεια, επειδή δεν κυκλοφορεί στην Αμερική, δεν υπάρχει τέτοια μελέτη που έχουν οι, υπόλοιπες, οι υπόλοιποι τρει DPP4. Απλώ αρκούμεθα σε μεταναλύσει που έχουν γίνει. Φαίνεται να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά δεν πάβουν να είναι μεταναλύσει και όχι στοχευμένε ε, μελέτε. Γι' αυτό, τον Απρίλιο του 2016, ο FDA έβγαλε ένα warning όσον αφορά την καρδιακή ανεπάρκεια και για τη σαξαγλυπτίνη αλλά και για την αλογλυπτίνη προειδοποιώντας ότι μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρδιακή ανεπάρκεια ιδιαίτερα σε ασθενεί που έχουν ήδη καρδιαγκιακή ή νεφρική νόσο. Και πάμε στους GLP-1 αγωνιστές. Βλέπετε εδώ είναι η μελέτη 1 βλεπετε εδω ειναι η οποία αξιολόγησε τα καρδιακιακά συμβάματα σε ασθενεί με σχαρό μετά από πρόσφατο οξύ σύνδρομο εντός 180 ημερών που είχαν περάσει το ο, ε, στεφανιαίο ο, το σύνδρομο. Και ε, δόθηκε λήξης ανακτήδη με πλασέμπο. Ο χρόνος πρώτης εκδήλωσης για κάθε επιμέρους συμβάν... από το πρωτεύωνο καταληκτικό σημείο που βλέπετε όλα αυτά εδώ... δεν υπήρχε κατωτερότητα, αλλά δεν έδειξε και ανωτερότητα. Το ίδιο συνέβη και για τα σύνθετα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία... και το χρόνο πρώτης εκδήλωσης για κάθε επιμέρους συμβάν δεν υπήρχε... Κατοτερότητα, αλλά δεν έδειξε και ανωτερότητα. Και πάμε στη Λίντερ, την ακούσατε προηγουμένως. Ε, αυτό που είναι ε, ε, σημείο να προσέξουμε είναι ότι τα κύρια κριτήρια ένταξης είναι ηλικία πάνω από 50 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσος ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και πάνω από 60 ετών με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγκιακή νόσο. Συγκεντρωτικά όλα αυτά που σας έδειξε η κυρία Λαμπαδιάρη προηγουμένω όσο μπόρεσα να προσπαθήσω να τα μαζέψω. Ε, η λυραγλωτίδη μείωσε τον κίνδυνο κύρια συνθετική καρδιακή εξέβαση κατά 13% και έδειξε και non inferiority αλλά και superiority, αλλά σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο ήταν πάνω από 6 μήνε και έφτανε πολλέ φορέ και στου 12 μήνε για να πάρουμε τα αποτελέσματα. Το θάνατο καρδιακή αιτιολογία 22% το θάνατο από κάθε αιτία κατά 15%, το μη καρδιαγγειακό θάνατο που δεν ήταν στατιστικό σημαντικό 5%, το έμφραγμα μυοκαρδίου που 14% στατιστικό σημαντικό και το μη θανατηφόρα αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο το οποίο δεν ήταν στατιστικό σημαντικό. Κάποια τάση, καμία τάση αύξηση νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια σε ένα ποσοστό 13% μη στατιστικό δηματικό και καμία διαφορά μεταξύ νοσηλεών με ή χωρί καρδιακή ανεπάρκεια κατά την έναρξη. Τα διευρισμένα ΜΕΙΣ ε, ε, ο θάνατο καρδιακή αιτιολογία, μη θανατηφορό έμφραγμα με οκαρδίου, στεφανία η νοσηλεία για σταθή στη θάχη και καρδιακή ανεπάρκεια, είχαμε μια με μείωση 12% στατιστικό σημαντικό. Και πάμε στι μικροαγκιακέ επιπλοκές. Είχαμε μια συνολική μείωση 16% με μια στατιστική σημαντικότητα. Η νεφροπάθεια ήταν 22% με στατιστικό πολύ καλό σήμα. Όσον αφορά τη μακροβιονωρία, την ε, ε, δοδιπλασιασμό κρεατινίνη ορού 11% μείωση, νεφροπάθεια τελικού σταδίου 13% μείωση και θάνατο νεφρική αιτιολογία. Μείωση του λόγου αλβομίνη κρεατινίνη 19% και μείωση νέα εμφάνιση μακροαλβομινωρία 26% στατιστικό σημαντικό. Όσον αφορά για την αμφιλιστοριοδοπάθεια, υπήρχε μια τάση αύξηση. Όσον αφορά τη φωτοπηξία, την αγωγή με αυξητικού παράγοντε, νεμοραγία ή αλλοειδού ή την τύφλωση. Εδώ βλέπουμε ότι το πρωτεύον τελικό σημείο όταν αναλύσουμε τις υποομάδες φαίνεται ότι πάνω από 60 ετών με παράγοντες κινδύνου φαίνεται να μην ευνοηθήκανε τόσο οι ασθενείς όσο αυτοί που ήταν πάνω από 50 που ήδη είχαν εγκατεστημένη καρδιαγιακή νόσο. Η είναι η δεύτερη μελέτη που αφορά τα GLP-1, η Σεμαγλουτίδη μείωσε τον κίνδυνο κύρια συνθετικής καρδιακή εξέφαση 26%, πολύ μεγαλύτερο από τη Λίντερ, και έδωσε non inferiority αλλά και superiority. Θάνατο οποιασδήποτε αιτία, μη τη φόρο ΑΕ και μη τη φόρο οξύφραμα με οκαρδίου 23%. Στατιστικό σημαντικό, μη θανατηφόρο φόρο ΑΕ 39%. Στατιστικό σημαντικό, μη τη φόρο έμφραγμα 26%. Αλλά μη στατιστικό σημαντικό, επαναγκύωση 35%. Στατιστικό σημαντικό. Σημαντικό. Νοσηλεία για σταθή θυλυκάκη 18%, μη στατιστικό σημαντικό. Καμία αύξηση θανάτου καρδιακιακή αιτιολογία. Καμία αύξηση θανάτου οποιασδήποτε αιτία, μη στατιστικά σημαντικό όμω και τα δύο. Και καμία αύξηση νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια. Απλώ μια μικρή τάση, ένα 11% μη στατιστικό σημαντικό αύξηση. Όσον αφορά για τη διευρυσμένα ΜΕΙΣ, είχαμε μια μείωση και εδώ 26% με στατιστικό σημαντικότερα 0,02 στι μικροαγγειακέ επιπλοκέ. Εδώ είχαμε τάση αύξηση τη αμπληστοδοπάθεια σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, 26-24% στατιστικό σημαντικό. Μείωση τη εμφάνιση νευροπάθεια ή επιδείνωση νευροπάθεια 36% και εδώ στατιστικό σημαντικό. Μεγάλη η μείωση. Η εξήγηση που δόθηκε γι' αυτό εδώ είναι η απότομη και η μεγάλη πτώση τη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, όπω είπε και η κυρία Λαμπαδιάρη προηγουμένω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το δεχτούμε ή όχι. Υπάρχει κι άλλη μια μελέτη, η μελέτη ΦΑΙΤ, και την αναφέρω για τον εξή λόγο: γιατί εκτίμησε την επίδραση τη σε ασθενεί με μειωμένο κλάσμα εξώθηση και υψηλό κίνδυνο καρδιακή ανεπάρκεια. Δεν προσέφερε κάποιο επιπλέον όφερο στον κίνδυνο επανεισαγωγή λόγω καρδιακής καρδιακή ανεπάρκεια. Τα καρδιοπροστατευτικά ωφέλη τη Λελακρολτήδη καθώ και των άλλων GLPO αναγωνιστών δεν προσφέρουν επιπλέον κλινική σταθερότητα μετά από μια οξία καρδιακή ανεπάρκεια και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μα. Όσον αφορά τι διαφορέ των μελετών Λίδερ και Ελίξα, η διάρκεια δράση των υπορεξέταση φαρμάκων ήταν διαφορετική. Η Λιραντή χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη Λίδερ ένα μακρά δράση GLP-1 αγωνιστής, ενώ η λύση ξενατίδη χρησιμοποιήθηκε στην Ελίξα είναι βραχία δράση GLP-1 αγωνιστή. Υπάρχουν ουσιαστικέ δομικέ διαφορέ στα μόρια Αλιαλαγλουτίδη και Λήξη Ανατίδη και ο σχεδιασμό των μελετών είναι διαφορετικό. Η μελέτη Λίντερ κράτησε 3,5 με 5 έτη, συμπεριέλαβε ασθενεί με ε, διαβήτη ε, με ηλικία πάνω από 50 ετών και εγκατεστημένη καρδιαγία ενό η χρόνια ανευκή ανεπάρκεια και ηλικία πάνω από 60 ετών και παράγοντε κινδύνου για καρδιαγία κοινόσω. Ενώ στη μελέτη Ελίξα που κράτησε 26 μήνε, περιέλαβε ασθενεί με σαχαρό διαβήτη έω 180 ημέρε μετά από ψήφι σύμβαμα που είχαν πάθει. Τελείως διαφορετικά ε, ε, τα, τα, τα δεδομένα που πήραμε. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι δεν χρησιμοποίησαν τους ίδιους ε, ασθενείς, αλλά πιστεύω ότι ε, η εταιρεία που έδωσε στην στατιστική εταιρεία να τη φτιάξει τη μελέτη, δεν νομίζω ότι έκανε και σωστή επιλόγη, κατά τη γνώμη μου. Όσον αφορά για την Εμπαρέγκη... Εδώ έχουμε ε, άτομα με εγκατεστημένη καδιαγκιακή νόσο, ιστορικό εφράγματο με οκαρδίο, στεφανία νόσο, αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, τη τυθάκη ή περιφερική αρτηριακή ε, νόσου. Και εδώ μαζεμένα τα αποτελέσματα είναι αυτό που είπε και η κυρία Λαμπαδιάρη και πρέπει να το τονίσουμε ότι όλα αυτέ τι μειώσει και τα αποτελέσματα τι πήραμε πολύ, ε, ε, πολύ γρήγορα από του δύο, δύο έω τι τρει πρώτου μήνε και έχουμε μία μείωση του κινδύνου κυρία σύνθετη καρδιαγγειακής έκφρασης κατά 14% non inferiority αλλά και superiority. Το θάνατο καρδιαγγειακή αιτιολογία κατά 38% στατιστικό σημαντικότατο. Το θάνατο από κάθε αιτία κατά 32% στατιστικό σημαντικό. Το μη καρδιαγγειακό θάνατο κατά 16% μη στατιστικό όμω σημαντικό. Το έφραγμα μυοκαρδίου 13% μη στατιστικό σημαντικό. Την νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια μείωση 35% στατιστικό σημαντικό και μια τάση αύξηση του κεφαλικού επεισοδίου 24%. Μη στατιστικό όμω σημαντικό. Όσον αφορά για τα διευρυσμένα ΜΕΙΣ, είχαμε μια μείωση 11% σε ποσοστό ε, ε στατιστικό σημαντικό. Όσον αφορά για τι μικροαγγειακές επιπλοκέ, στην Ευρωπάθεια έχουμε μείωση επιδείνωση νευροπάθεια 39%. Τα ακούσατε και προηγουμένω. Μείωση τη επιδείνωση νευροπάθεια με προπάρχοντα νεφρική νόσο και 42% μείωση τη ε, μακροαλβομηνορία και μικροαλβομηνορία. Όσον αφορά για την εμφυβολή σε ένα πόστερ το οποίο ε, παρουσιάστηκε στο Μόναχο, είχαμε μια μείωση έναρξη θεραπεία με λέιζερ 31% μη στατιστικό σημαντικό, μείωση αιμορραγία σε, σε 7% σε ποσοστό μη στατιστικό σημαντικό. Και αν δούμε και συγκρίνουμε τι δύο αυτέ μελέτε, Εμπαρέκ και Λίντερ βλέπουμε ότι αυτό που ευνοεί πολύ περισσότερο την ΕΜΠΑΡΕΚ e είναι ο καρδιαγγειακό θάνατος συγκριτικά με την Λίντερ. Διαφορές των δύο αυτών μελετών. Ο σχεδιασμός των μελετών η μελέτη Λίντερ περίλαβε ασθενείς με διαβήτη και κατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο καθώς και ασθενείς με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο λόγω ηλικίας και της παρουσίας καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου. Ενώ η μελέτη e Εμπαρέκ με διαβητικούς με κατεστημένη καρδιαγγειακή Υπάρχουν ουσιαστικέ παθοφυσιολογικέ διαφορέ στον τρόπο δράση τη και τη Εμπαγλυφοσύνη. Η Ιρακλουτίδη χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη Λίτερ ένα μακρά δράση GLP ο αναγωνιστή, ενώ αντίθετα η Εμπαγλυφοσύνη που χρησιμοποιήθηκε στην παρέκκληση αναστολέα HGLT2 υποδοχείων. Η Εμπαγλυφοσύνη έδειξε άμεσο όφελο προερχόμενο κυρίω από την επίδραξη στου καρδιαγιακού θανάτου στ και τα καρδιακή ανεπάρκεια. Εμοδυναμικοί παράγοντε, πιθανόν η αύξηση αιματοκρίτου και εκτροπή προ το μεταβολισμό των κετονών. Είναι υποθέσει που ακούσατε η Λίρα Γλουτή έδειξε, ένα όψιμο όφελο προερχόμενο σε όλε τι συνιστώσει τη νόσου μηχανισμών που αναστέλουν άμεσα ή έμεσα την αθυρωμάτωση. Και φτάνουμε πάλι στην, ε, στον αλγόριθμο. Υπάρχει ένα σημείο εδώ που πάντα ξέραμε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε ε, του, του της ίδιας ομάδος της Δεν είναι δόκιμο. Παρ' όλα αυτά, αν μπορούμε να αλλάξουμε ένα DPP4 με ένα GLP1, είναι ένα ερώτημα. Μα το έδωσε η μελέτη η, Λύρα Λίρα Σουίτς με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και βλέπετε ότι στα άτομα που έπαιρναν συνταγλυπτίνη ε, τα βάλαμε να λάβουν λίρα γλουτίδη και τα άλλα τα αφήσαμε να παίρνουν συνταγλυπτίνη και φαίνεται ότι η μεγαλύτερη μείωση της λυκοζηλίωμένης επιτεύχθηκε εκεί που βάλαμε λίρα γλουτίδη και το βλέπετε εδώ. 1,14% να 0,54%. Η εκτιμόμενη διαφορά ήταν 6%. Και είχαμε και μία μείωση στο σωματικό βάρος, 3,31 χιλιόγραμμα εναντί 1,64 με τη συνταγλυπτίνη. Άρα πρέπει ε, να σκεφτούμε μέσα στον αλγοριθμό αν μπορούμε να κάνουμε ε, αυτό το switch που θα είναι προ του ασθενού μα. Και βέβαια το άλλο, το δεύτερο που ήταν, ε, αν σε αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει να προσθεθούν οι SGLT2 γιατί λείπουν από τον αλγόριθμο. Το ο, ερώτημα μας, νομίζω ότι μας το δίνει, μα, μας το εξηγεί μάλλον και μας δίνει την απάντηση. Ε, η Duration 8 που δόθηκε τριπλή αγωγή με τφορμίνη ε, GLP-1 μαζί με SGLT2. Βλέπετε ότι η μείωση ήταν κατά πολύ αν παίρναμε είτε τη μία θεραπεία είτε τη μονή, είτε διπλή, είτε την τριπλή αυτή θεραπεία. Και ταυτόχρονα, όταν παρουσιάστηκε η μελέτη αυτή στο Μόναχο, παρουσιάστηκε και η δική μα μελέτη από το κέντρο μα, η οποία είχαμε δύο γκρουπ. συγχωρηγήσαμε τα παγκληφοζίνη με λίρα γλουτίδη, γιατί δεν υπήρχε τότε που ξεκινήσαμε τη μελέτη η έμπαγκληφοζίνη. Και το δεύτερο γκρουπ ήταν τα παγκληφοζίνη με αγωγή με λίρα γλουτίδη. Και φαίνεται ότι στο πρώτο γκρουπ, όταν τα συγχωρηγήσαμε μαζί, η μείωση τη λιγοζηλεωμένη αμοσφαιρνή ήταν ακόμα ενώ αν στο δεύτερο γκρουπ τα βάζαμε προοδευτικά και σταδιακά, είχαμε λιγότερη μείωση στο 1,4. Συνοψίζοντας όλα αυτά για να δούμε αν οι θεραπείες θα πρέπει να αλλάξουν και κατά πόσον, Όσον αφορά για τη μερφορμίνη, χρησιμοποιείται παγκοσμίω το πρώτο στάδιο και δεν διακόπτεται σε όλα τα θεραπευτικά στάδια, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Είναι αποτελεσματική, δεν είναι όμω ιδανική για όλου. Πρέπει να προσέξουμε τι γαστιτερικέ διαταραχέ, να μην κάψουμε το φάρμακο, να ανεβάζουμε προοδευτικά και να μην δίνουμε αμέσω δύο γραμμάρια ή 1,5 γραμμάριο με το καλημέρα και λιγότερο την νεφρική ανεπάρκεια την b και την, τη βιταμίνη B12. σω εγώ προσωπικά δεν έχω δει ένα-δύο, έχω δει μειωμένη σε μεγάλη ηλικία. Δεν νομίζω ότι είναι αξιόλογο, επειδή αναφέρεται στη βιβλιογραφία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και μην ξεχνάμε ότι πλέον με τα τελευταία δεδομένα, τα οποία είναι πιο παλιά για την ελληνική διαβιτολογική εταιρεία, τη διακόπτουμε με GFR κατά από 30. Οι σουλφωνοινωρίε είναι οι πιο συχνά συνταγογραφούμενε δεύτερη γραμμή παράγοντε. Είτε πάρετε δεδομένα τη Αμερική, είτε πάρετε δεδομένα τη Αγγλία, είτε πάρετε δεδομένα από όλη την Ευρώπη, οι σουλφωνοινωρίε κρατάνε ένα μεγάλο μερίδιο. Προκαλούν αύξηση σωματικού βάρου, συνδέονται με υπογλυκεμία και καρδιογειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Πλην τη γλυκλαζίδη που από μεγάλε μεταναλύσει που γίνανε φαίνεται να είναι καρδιαγιακά ασφαλή. Και έχουν και χαμηλό κόστο. Εδώ είναι το, 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 όλο φαντάζομαι παιχνίδι. Για του περισσότερου ασθενεί, οι δεν είναι η πρώτη επιλογή μετά τη μετφορμίνη, αλλά αν ένα ασθενή δεν μπορεί να λάβει οτιδήποτε άλλο, είναι καλύτερα να λάβει τουλάχιστον γλυκλαζίδι για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, γιατί στην Αμερική δεν κυκλοφορεί γλυκλαζίδι. Πιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πληθυσμό ασθενεί που έχουν αντίσταση στην ισουλίνη, επιμειώνει ταυτόχρονα τα τρικλικερίδια και αυξάνει την HDL έχουν ωφέλη στη μη αλκοολική στεατοϊπατήτηδα και ένα μεγάλο ποσοστό των διαβητικών, ειδικά των παχυσάρκων, έχουν ε, εκφύληση, ε, του ύπατος. Μπορεί να υπάρξουν καρδιαγιακά κοφέλη σε διαβητικού με ιστορικό εμφράγματο ή οξέω επεισοδίου ή περιφερική αρτηριακή νόσο ή ιστορικό αγιακό εγκεφαλικό επεισοδίου. Έχουν μόνο αύξηση σωματικού βαρό ήδημα, κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και κίνδυνο κατάγματος κυρίως στις γυναίκες. Αν πάρουμε τις νεότερες τρεις κατηγορίες, τους DPP4, 2 και τα GLP1 ανάλογα, η αναστολή DPP4 φαίνεται ότι είναι αποδοτικότερη σε ηλικιωμένους ευαίσθητους ασθενείς και για ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία. Επί καρδιακή ανεπάρκεια ή κινδύνου ανάπτυξη καρδιακή ανεπάρκεια δεν συνιστάται η σαξαγλυπτίνη, ενώ προτιμάται η συνταγλιπτήνη και η επιπαγκρατήτηδο δεν ε, συστήνουμε. Τώρα, στον αφορά για την αλλογλυπτίνη, εκεί είναι διφορούμενα τα πράγματα, είναι η τσάπ to you. Το GLP, ανάλογα, είναι αποδοτικότερα σε ασθενεί με καρδιακιακή νόσο ή και μικρότερη ηλικία με καρδιακιακού παράγοντε κινδύνου. Η λύρα γλουτίδη εδώ προτιμάται ε, και ειδικά σε παχύ αρκού τηλεπιδεμικού και υπερτασικού, ενώ η επιπαγκρατήτηδο δεν συνιστώνται. Η αναστολή της GLT2 είναι αποδοτικότερη σε ασθενεί με καρδιακή νόσο, κίνδυνο ανάπτυξη καρδιακή ανεπάρκεια, ειδικά η εμπαγκληφοζίνη, που για αυτή πρέπει να συνταγογραφείται, πάχει και υπερτασικούς. Αναλύοντα όλα αυτά που είπαμε, δύο μεγάλε επιστημονικέ εταιρείε φέτο, το 2016, οι Ευρωπαίοι καρδιολόγοι μαζί με του Καναδού διαβητολόγου, Θέσανε την έμπαγλυφοζίνη 2αΒ σε διαβητικούς οι οποίοι έχουν καρδιαγια... ένα καρδιαγγειακό σύμβαμα. Το ίδιο λέει και η καναδική εταιρεία, η διαβητολογική. Όσον αφορά για τον FDA, η Συμβουλευτική Επιτροπή ενέκρινε την ένδειξη τον Αύγουστο του 2016 με ψήφου 12-11 υπέρ τη χορήγηση τη έμπαγλυφοζίνη για βελτίωση τη επιβίωση σε ενήλικε διαβητικού και καρδιαγγειακό νοσήματα. Τα μέλη τη ομάδα που ψήφισαν αντίον τη έγκριση είπαν ότι είχαν επιφυλάξει σχετικά με τη χρήση μια μόνο μελέτη για να υποστηρίξει μια νέα ένδειξη, ειδικά για το πρώτο φάρμακο σε μια σχετικά νέα κατηγορία υπογλυκαιμικών παραγόντων. Λιγότεροι εξέφρασαν ανησυχία ότι ο μηχανισμό για τη μείωση τη μότο δεν έχει προσδιοριστεί πλήρω. Και συμπερασματικά, για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε και κυρίε και κύριοι, ο στόχο του κλινικού γιατρού πρέπει να είναι η προσαρμογή τη θεραπεία για κάθε ασθενή. Να εξατομικεύουμε πλέον τη θεραπεία στον ασθενή, το διαβητικό που έχουμε απέναντί μα. Αυτό που ονομάζουμε ασθενοκεντρική θεραπεία. Γιατί μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ήταν φαρμακοκεντρική θεραπεία, λόγω του ότι αυτό θέλανε οι φαρμακευτικέ εταιρείε. Για πρωτογενή πρόληψη δεν αναμένονται μεγάλε αλλαγέ. Οι επόμενε κατευθύνσει οδηγίε θα γίνεται, φαντάζομαι, διαστρωμάτωση των ασθενών σε ασθενεί με καρδιακή νόσο και σε ασθενεί χωρί καρδιακή νόσο. Έμφαση χρήση σε ασθενεί με κατεστημένη μακροαγκιακή νόσο τη έμπαγλυφοζίνη και τη λυραγλουτίδη, προτίμηση στην έμπαγλυφοζίνη σε ασθενεί με καρδιακή ανεπάρκεια. Πιο νωρί, διπλή-τριπλή συνδυασμή υπογλυκαιμικών παραγόντων με διαφορετική δράση σε περισσότερου παθοφυσιολογικού μηχανισμού. Οι μελέτε Duration 8 και η μελέτη EDICT που ο φίλο μου Γιάννη την στηρίζει αρκετά. Φαντάζομαι όμω ότι χρειαζόμαστε τα αποτελέσματα περισσότερων μελετών συναμπαραλωμένων και των διαθεσίμων παλαιότερων και φθηνότερων παραγόντων ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι επιπτώσει πέραν από το γλυκαιμικό έλεγχο. Και αυτέ είναι οι μελέτε που αναμένουμε. Άρα το 17 στην Αμερική, στο Σαντιέγκο, θα εμφανιστεί η κάμβαση όσον αφορά την κάνα γλυφοζίνη. Και 18 έχουμε την Καρμελίνα και την Καρολίνα όσον αφορά τον τελευταίο DPP4, τη Λίνα Γλυπτίνη. Και εδώ, σε αυτή εδώ τη μελέτη, την Καρολίνα, που έχουμε λάβει και εμεί μέρο σαν κέντρο, θα δούμε πλέον και τη γλύμε πυρίδι, τι συμβάματα καρδιακά θα έχει ή δεν θα έχει από τη σύγκριση αυτών των δύο παραγόντων. Και η, η Ντεκλέαρ, όσον αφορά για την Τάπα γλυφοζήνη, το 2019 θα έχουμε αποτελέσματα. Και κατά την προσωπική μου άποψη, να προτείνω κι εγώ ότι υπάρχουν πληθυσμοί ασθενών, στου οποίου το όφελο μια θεραπευτική κατηγορία είναι μεγαλύτερο από μια άλλη θεραπευτική αγωγή. Και εδώ έχουμε τη σε διαβητικού με καρδιαγιακή νόσο ή και ιστορικό εμφράγματο ή μικρότερη ηλικία με παράγοντε καρδιαγγειακού κινδύνου. Και εδώ έχουμε μια, ένα διαβητικό με καρδιαγιακή νόσο ή και καρδιακή ανεπάρκεια για τη χορήγηση τη έμπαγλυφοζήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανέχτηκατε.